Ευχαριστώ. Νομίζω ότι υπάρχει αρκετή υπομονή να ακούμε πολλά πράγματα τα οποία πιστεύω ότι ήταν ενδιαφέροντα, ανεξάρτητα από τους τόνους. Ακούστηκαν... Μειώθηκε ο χρόνος. Ναι. Συνεχίζω. Θέλω να πω κάποιες σκέψεις, απευθυνόμενος και στους συναδέλφους, βουλευτές και βουλεύτριες, αλλά και στον ελληνικό λαό. Θέλω να ξεκινήσω από το εξής. Επειδή ακούω κάποιες κορώνες στην αίθουσα περί σκοταδισμού που επαναφέρει αυτή εδώ η παράταξη, θέλω να θυμίσω σε όλες και όλους ότι η αριστερά και ο προοδευτικός κόσμος ιστορικά σε αυτή τη χώρα έχουν βαθιές ρίζες αγώνων για το δημόσιο δωρεάν δημοκρατικό πανεπιστήμιο, για τη δημόσια δωρεάν δημοκρατική εκπαίδευση. Και εξαιρετικές μορφές από το Γλινό, το Δελμούζο, τον Παπανούτσο και άλλους πολλούς. Σε αυτή ακριβώς τη λογική, σε αυτό το ρεύμα κινήθηκαν. Και θέλω να επισημάνω ότι ήταν πάντα σε κόντρα με βαθιές σκοταδιστικές εθνικιστικές δυνάμεις του αναχρονισμού, οι οποίες και σήμερα μέσα από την, αν θέλετε, από τον κοινό τόπο του νεοφιλελευθερισμού και του δίθεν εξυγχρονισμού προσπαθούν να επανέλθουν. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε και να σκεφτούν και όλοι οι συνάδελφοι, ειδικά σε αυτούς που προσπάθησαν να αναφερθώ, και χαίρομαι γιατί ακούστηκαν κάποια πράγματα που νομίζω ότι υπάρχει έδαφος, ξαναλέω, να βρούμε, γιατί η συζήτηση για την παιδεία δεν τελειώνει εδώ, να βρούμε και στον επόμενο χρόνο πιθανές συγκλήσεις. Όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω όλοι ότι πρέπει λίγο να αναρωτηθούμε και τι συμβαίνει διεθνώς. Τι συμβαίνει διεθνώς ακριβώς. Τι συμβαίνει διεθνώς και στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης διεθνώς. Επικρατεί το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο και η λογική του, ή έχει αρχίσει κάποια χρόνια, κάποιες δεκαετίες μετά από τότε που ξεκίνησε αυτός ο δοσοτήρας να αμφισβητείται αυτή η λογική στα μεγάλα πανεπιστήμια του κόσμου. Ναι ή όχι. Τι ακριβώς γίνεται, γιατί άκουσα και το θέμα των φοιτητικών δανείων. Τι ακριβώς γίνεται με τα φοιτητικά δάνεια στις μεγάλες χώρες του αγγλοσαξονικού τόξου, στην Αμερική, στη Μεγάλη Βρετανία κτλ. Πρόσφατη, το 17, έρευνα της ΦΕΔ έδειξε ότι το 1 τρίτο των φοιτητών που παίρνουν δάνεια δεν μπορεί να αποπληρώσει τα δάνεια της. Αυτό είναι, για όσους έχουν και μια μικρή εμπειρία σε αυτούς τους χώρους, είναι ένα πολύ κρίσιμο πρόβλημα αποκλεισμού σε τελευταία ανάλυση από τη δυνατότητα μεγάλου μέρους των φοιτητών, των ανθρώπων που θέλουν να έχουν πρόσβαση σε ανώτατη εκπαίδευση, να σπουδάσουν. Και θέλω να πω ότι υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα μετά από όλη αυτή τη συζήτηση. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, για την παιδεία θα έλεγα γενικότερα, γιατί εδώ έγινε μια προσπάθεια να αναπτυχθεί και το συνολικό σχέδιο και για την εκπαίδευση. Το υποχρεωτικό 14χρονο σχολείο, το να λύσουμε το κρίσιμο θέμα του λυκείου, εκτός αν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και εκεί πρέπει να καταθέσουμε προτάσεις, απόψεις, σκέψεις. Ποια είναι ακριβώς η επόμενη μέρα. Για να δούμε λιγάκι. Η επόμενη μέρα, λοιπόν, εγώ ισχυρίζομαι ότι θα είναι μια επόμενη μέρα η οποία νομίζω ότι θα έχει θεσπίσει μεταπτυχιακού επίπεδου τίτλους στα τμήματα πενταετούς φοίτησης. Ναι ή όχι. Το αμφισβητείτε αυτό? Το αμφισβητείτε, κύριε Μαυρωτά, ότι θα έχει... Είναι
Ωραία. Να ακούσω την επιχειρηματολογία. Εγώ περιμένω. Όχι, όχι. Ένα λεπτό. Μεταπτυχιακό επίπεδο στα τμήματα πενταετούς φοίτησης θα υπάρχουν, ναι ή όχι? Εγώ νομίζω ότι είναι σαφέστατο το νομοσχέδιο σε αυτό. Θα υπάρξει δημιουργία διετών δομών στο πλαίσιο των ΑΕΗ που θα παρέχουν επαγγελματικά πιστοποιητικά ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Και τι είναι αυτό, πιστοδρόμηση ή πρόοδος? Σε μια χώρα που η τεχνική εκπαίδευση στο σύνολό της, όλοι συγκλίνουμε ότι έχει ζητήματα και πρέπει να αναβαθμιστεί. Τρίτο, θα υπάρξει νέα διαδικασία, διαφάνεια, ευελιξία στη λειτουργία των ΕΛΚΕ, ναι ή όχι? Εγώ νομίζω θα υπάρξει. Έπιασα τρία από αυτά τα οποία φαίνονται λάσσονα, αλλά είναι πολύ σημαντικά. Θα προωθηθεί ο ενιαίος χώρος ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας. Εγώ νομίζω, και δεν μπορώ να καταλάβω την δήθεν παραβίαση αυτοτέλειας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων μέσα από αυτή τη διαδικασία, ότι η καθιέρωση των περιφερειακών ακαδημαϊκών συμβουλίων είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Και όσοι συνάδελφοι και από το Πανεπιστήμιο αλλά και από τις τοπικές κοινωνίες και όσοι άνθρωποι το ακούνε αυτό, λένε ότι πράγματι μπορεί να βοηθήσει και στην όσμωση ανάμεσα στα ιδρύματα, αλλά και να φέρει συγκεκριμένα και πολύ απτά αποτελέσματα. Τέλος. Κοιτάξτε, γίνεται μία προσπάθεια, δύο θέματα θα πω. Γίνεται μία προσπάθεια να αντιμετωπιστεί ο χώρος των ιδρυμάτων σαν χώρος ανομίας, εγκληματικότητας, διαφθοράς. Έχω μιλήσει πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ θα πω λίγο το εξής, θα πω μία σκέψη. Τι ακριβώς θέλετε? Τι ακριβώς ζητάτε? Να έχουμε σειράξεις εντός των ιδρυμάτων ανάμεσα στην αστυνομία και σε αυτούς οι οποίοι προβοκατόρικα διάφορες φορές και σε διάφορες φάσεις μπορεί να χρησιμοποιούν αυτό το χώρο δήθεν για τα αιτήματά τους? Θέλετε δηλαδή να μπούμε σε μία λογική όπου τα ιδρύματα και οι πόλεις, οι κεντρικές πόλεις, κεντρικά σημεία των πόλεων να γίνουν πεδία μάχης? Διότι υπάρχει η αυστηρότητα, υπάρχει ο νόμος, υπάρχει η ανεκτικότητα, υπάρχει ο διάλογος. Και εμείς, πάρα πολλοί από εμάς, πολλοί από εσάς, πήραμε ανάσες δημοκρατίας και ελευθερίας στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο και δικαιοσύνης. Και είμαστε περήφανοι για αυτό το πράγμα. Δεν είμαστε περήφανοι για παθογένειες που ναι υπάρχουν και να τις δούμε και προτείνει τρόπο το νομοσχέδιο. Και τέλος, Αυστρία, Δανία, Νορβηγία, Πολωνία, Σουηδία, Φιλανδία, δωρεάν τα μεταπτυχιακά. Γιατί τόση μάχη για αυτό το θέμα? Γιατί τόση μάχη? Γερμανία 250 ανώτατο όριο ευρώ. Θα μου πείτε ποιοι είναι οι μισθοί. Ωραία. Είμαστε μια χώρα αυτή που είμαστε αυτή τη στιγμή. Αλλά να κάνουμε αυτό το βήμα όλοι μαζί. Είναι σωστό βήμα, είναι ορθολογικό βήμα, είναι δίκαιο βήμα, είναι μέτρο το οποίο ανοίγει δυνατότητα στους ανθρώπους που δεν έχουν δυνατότητα να μπουν στα μεταπτυχιακά. Ούτε θα διώξει τους φοβερούς και τρομερούς ανθρώπους που μένουν για να πάρουν το διπλάσιο μισθό από αυτά τα μεταπτυχιακά. Παίρνουν πολύ περισσότερα από άλλες δραστηριότητες. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα. Έχουν άλλους τρόπους, αυτοί για τους οποίους κάποιοι μιλάμε και τους περασπιζόμαστε φανατικά. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε θέση να κάνουμε αυτό το βήμα και να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαντά.